Και πάμε τώρα στον κύριο ασκητή, στο Θάνο μας. Θέμα σημερινό. Παράλληλες σχέσεις. Εννοείται πεις... κρυφές σχέσεις. Και κρυφές σχέσεις, ναι. Γιατί υπάρχουν οι παράλληλες, φανερές σχέσεις, ανοιχτές σχέσεις παράλληλες. Επειδή το θίξαμε την άλλη φορά αυτό, θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα λοιπόν για τις κρυφές σχέσεις. Ναι. Και θέλω να μου πεις πώς το βιώνει μια γυναίκα που έχει παράλληλη σχέση και πώς το βιώνει ένας άντρας που έχει παράλληλη σχέση. Αυτό που εμείς νομίζουμε ότι ισχύει, και θα μας πεις εσύ αν ισχύει ή όχι, είναι ότι συνήθως οι άντρες έχουμε παράλληλες σχέσεις και όχι οι γυναίκες. Η γυναίκα, όταν φτάσει σε ένα σημείο να έχει παράλληλη σχέση, έχει αποφασίσει να χωρίσει και χωρίζει. Όχι, και τα δύο φύλλα έχουν παράλληλες σχέσεις. Και τα δύο φύλλα. Ναι. Είναι γεγονός ότι η γυναίκα χωρίζει πιο καθοριστικά όταν δει ότι είναι αδιέξοδη η σχέση της στο γάμο της. Mm-hmm. Και αν και έχει παιδί, το σκέφτεται πολλές φορές. Το παιδί είναι που την κρατάει πίσω, δηλαδή. Το παιδί την κρατάει, η κοινωνία, η οικογένεια, το ενοχικό συνέστημα που βιώνει. Η παράλληλη σχέση έχει ενοχή και φόβο από κάτω. Mm-hmm. Και η οικονομική εξάρτηση που η γυναίκα πολλές φορές έχει από τον άντρα της. Δηλαδή, όσο πιο όρημη είναι η κοινωνία, πιο ανεξάρτητη είναι η γυναίκα, πάει στην παράλληλη σχέση ως δοκίμιο χωρισμού. Δηλαδή, αν της καθίσει καλά η παράλληλη σχέση και αποκτήσει συνέστημα, η γυναίκα περισσότερο συνέστημα, όσο και να απελευθερώνεται. Εσείς που είστε δύο κυρίες, πρέπει να ξέρετε ότι η γυναίκα πάντα σκέφτεται εγκεφαλικά. Ναι. Ο εγκέφαλός της είναι ο πρωταγωνιστής. Κάθε φορά, έχετε δίκιο. Ενώ ο άνδρας σκέφτεται περισσότερο αισθητηριακά, με τα γενετικά του όργανα. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των παρορμητικών τάσεων. Η γυναίκα όμως. Βαρύσα το στεναγμό. Βαρύσα πώς ακούστηκε η Κατερίνα. Ξέρεις. Γι' αυτό και η γυναίκα δεν θα πάει εύκολα σε παράλληλη σχέση. Μόνο στη μέση ηλικία βλέπουμε ότι οι γυναίκες ανοίγονται σεξουαλικά, αν έχουν κατάθλιψη ή βιώνουν μια δυστυχία μες στο γάμο τους και έχουν ανάγκη επιβεβαίωσης, αναγνώρησης και κυρίως σεξουαλικής πρόκλησης. Άρα, ναι, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Όταν λέμε παράλληλη σχέση, τι εννοούμε ακριβώς? Δηλαδή, εννοούμε ένα φλερτ, εννοούμε τη σύναψη δύο... Σωστή ερώτηση. Παράλληλη ή παραλληλές? Αν είναι παράλληλη, είναι μία σχέση. Πολλές γυναίκες και πολλοί άνδρες που έχουν κενό μέσα στο γάμο τους, για να μην χωρίσουν, και θα λέει κανείς το τρίτο πρόσωπο, πολλές φορές γίνεται και θεραπευτής της σχέσης. Mm-hmm. Θεραπευτής εισαγωγικά πάντα, έτσι, διότι είναι μια ισορροπία του τρόμου αυτή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποκαλυφθεί ή κάποια στιγμή να απαιτήσει ο τρίτος την παρουσία σου στη ζωή του. Mm-hmm. Είτε γιατί αυτός χώρισε, συγκινήθουσε παράλληλες σχέσεις, είναι δύο παντρεμένοι. Μπορεί λοιπόν και δύο παντρεμένοι να περνάνε δυστυχισμένα στη ζωή του γάμου τους. Ή ο ένας άρα να δηλαδή, υποδηλώνει... μας περιγράφεις τώρα, Θάνο, μια σχέση, μια μάλλον σύμβαση, όπου υπάρχει ένας λευκός γάμος, δηλαδή ότι ο γάμος έχει τελειώσει από τους ουσίες. Όχι, μπορεί να μην είναι λευκός. Όχι, κατά ανάγκη. Ο γάμος μπορεί να είναι συγκρουσιακός, απαξιωμένος. Κενός. Μην ξεχνάμε ότι, γιατί ξέρετε, βάζουμε θέματα, αλλά δεν έχουμε οριοθετήσει τις θέσεις μας. Ναι. Τι είναι γάμος? Δεν είναι ένα συμβόλαιο, μια σύμπραξη ζωής, είναι μια ανάγκη ζωής. Mm-hmm. Γι' αυτό και χάνεται. Σήμερα ο άνθρωπος, κτίζοντας ατομικότητα, δεν θέλει να παντρευτεί. Mm-hmm. Θεωρεί το γάμο δυστυχία ή κατάθλιψη. Ναι. Αυτό μένει ναι. και ενισχύεται πιο πολύ στις νέες γενιές. Ναι. Άρα ο άνθρωπος που παντρεύεται, κάνει ένα παιδί, υποχρεώνεται να υπηρετεί θεσμικά το ρόλο, ο κύριος και η κυρία Τάδε, ο σύζυγος και η σύζυγος, ενώ στην ουσία στην προσωπική του ζωή μπορεί να έχουν κενό συναισθηματικό. Και το κενό μπορεί να μην είναι σεξουαλικό, μπορεί να είναι και επικοινωνιακό το κενό. Δηλαδή να μην επικοινωνούμε με τον σύντροφό μου και θέλω να επικοινωνήσω με άλλον άνθρωπο. Ή το σεξουαλικό, γιατί οι άνθρωποι τα παντρεύονται και κάνουν παιδιά, γίνονται ντροπαλοί, χάνουν το σεξουαλικό του σύστρο και το σεξ που κάνανε δεν το κάνουν. Μέσα στην οικογένεια. Οπότε ένας από τους δύο μπορεί να είναι πιο σεξουαλικός. Μπορεί να είναι και η γυναίκα πιο σεξουαλική. Αυτό δεν είναι μοιραίο ότι πάντα ο άνδρας θα ανοίξει την πόρτα. Και να κινηθεί προς να τον βρει κάπως αλλιώς. Άρα θα βρει μια γυναίκα που θα του πει είσαι ο καλύτερος εραστής, είσαι όμορφος, είσαι εγωιτευτικός. Κάτι που δεν το λέει πια η γυναίκα του ή το ανάπαλλη. Ναι, αλλά έτσι όπως το περιγράφεται, θα μπορούσε όντως να είναι και θεραπευτικό αυτό. Δηλαδή, ναι. ακόμα και αν ηθικά ακούγεται είναι περίεργο. Προσέξτε, είναι θεραπευτικό. Αν κάτι δεν βρίσκει ενώ τα υπόλοιπα στη ζωή σου είναι τακτοποιημένα, μπορεί ενδεχομένως κάποια στιγμή να το καλύψει κάτι. Είναι θεραπευτικό προσωρινό. Α, μακροχρόνια θα σε σκοτώσει. Προφανώς, ναι, εντάξει. Γιατί θα σε σκοτώσει? Θα σε αναγκάσει να πάρεις θέση. Ναι. Δηλαδή, όταν ζεις με έναν άνθρωπο έξω από το γάμο σου και ζεις μαζί του καλύτερα από ότι ζεις στο γάμο σου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γελάνε με τον σύντροφο των άλλων, τον εξουζωγικό σύντροφο, ψάχνουν το ρολόι να δουν σε πόση ώρα θα συναντήσω τον άλλον. Μα δεν ζεις με τον άλλο άνθρωπο. Έχεις μόνο ζεις. Ψήγματα ναι, ζωής. Αυτό όμως είναι ζωή. Είναι ναι, κομμάτι της ζωής. Είναι παράλληλες ζωές αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά αν αυτά τα ψήγματα τα κάνει ζωή. Όμως, θα μας πει τώρα και ο Θάνος εδώ, η ποσότητα του χρόνου δεν έχει να κάνει με την ένταση μιας σχέσης. Δηλαδή, όχι, μπορεί όχι, όχι, να βρίσκεσαι με την εξουσιακή σου σχέση, ας πούμε, μισή ώρα την ημέρα ή μισή ώρα τρεις φορές τη βδομάδα, μία φορά τη βδομάδα και να αισθάνεσαι πολύ πιο όμορφα από την καταπίεση που είναι τι σου δίνει η εξουσιακή σχέση. Εγώ όταν ρωτάω έναν άνθρωπο, μου λέει έχω μια παράλληλη σχέση. Τι σου δίνει αυτή η σχέση? Γιατί την έχεις αυτή τη σχέση? Τι παίρνεις από αυτόν τον άνθρωπο? Και αυτός τι παίρνει από σένα? Συνήθως είναι παντρεμένοι, είναι βολεμένοι δηλαδή.
Βολεμένη δεν απειλεί ο ένας στη ζωή του άλλου. Ωραία. Μπορεί να είναι και γνωστή. Το ξέρετε ότι σήμερα, κακά τα ψέματα, η κοινωνία έχει ανοίξει πάρα πολύ. Έτσι. Πολύ μπορεί να έχω σχέση με τη γυναίκα με του φίλου μου και αυτό να έχει σχέση με τη δική μου τη γυναίκα, τα χιαστή κτλ. Άρα όλα αυτά τα φαινόμενα δεν μπορεί να τα δρομολογήσει κανείς απόλυτα ότι είναι έτσι ή αλλιώς. Κάποια στιγμή λοιπόν το άλλο κομμάτι της ζωής σου καλεί το δικαίωμα να πάρει θέση. Γιατί άλλο μπορεί να χωρίσει. Ναι. Ή να το μάθει η γυναίκα σου, να το μάθει ο άνδρας σου. Και εκεί πρέπει να πάρει θέση. Μένεις, τελειώνεις με τον άλλον, ναι. Κρατάς τον γάμο. Γιατί ποιο ο γάμος είναι θεσμικός. Ποιο είναι ηθική, ποιοι είναι, είναι οι άντρες ή οι γυναίκες στις παράλληλες σχέσεις. Ποιο δηλαδή, ηθική είπατε, ενοχική. Ποιο ενοχική. Ενοχική είναι οι γυναίκες περισσότερο. Πιο ενοχικές είναι οι γυναίκες, γιατί έχουν πιο πολύ το θρησκευτικό συνέστημα, έχουν πιο πολύ το παραδοσιακό μοντέλο μες στη ζωή τους και έχουν και την εικόνα της μητέρας. Έχω περίπτωση που μια γυναίκα διατηρούσε κρυφή παράλληλη σχέση πολλά χρόνια με έναν άνδρα και το παιδί της 12 ετών έπαθε μια βαριά αναιμία. Αισθάνθηκε ότι ο Θεός την τιμώρησε. Mm. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε επειδή εγώ ήμουν ανήθικη στο γάμο μου. Όχι στον άνδρα μου, στο γάμο μου. Αλλά δεν έχουν εκλείψει λίγο αυτά μου, στάνω, παιδί. Φαντάζομαι έχουν περιοριστεί. Πολλούς, δηλαδή ότι όταν εγώ αισθανθώ την ανάγκη να κάνω μια παράλληλη σχέση, δεν είμαι ανήθικος άνθρωπος. Όχι, αλλά κοίταξε. Επειδή αυτό το θέμα βάζει πολύ την ηθική μέσα. Mm-hmm. Όταν ένας άνθρωπος σήμερα είναι παντρεμένος με έναν άνθρωπο και ουσιαστικά έχει κάποια άλλη σχέση, αυτό σημαίνει κάτι για τη ζωή του. Ναι. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με τη γυναίκα του ή με τον άνδρα της, κάπου υπάρχει ένα κενό. Άρα καλύτερα να πάρει μια απόφαση. Εννοείς δεν πρέπει να πάρει μια απόφαση. Δεν θέλει να πάρει μια απόφαση όμως, γιατί δεν έχει τη δύναμη και την οριμότητα να χωρίσει. Και βολεύεται με αυτό το. Και φοβάται από πίσω από αυτό ότι θα τον κατηγορήσει και το παιδί του αύριο. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι αυτά δεν είναι τόσο απλά όπως τα λέμε τώρα εδώ. Ναι. Είναι προβλήματα σύνθετα. Που έχουν ηθικά διλήμματα, έχουν συναισθηματικές ανάγκες που δεν εκφράζονται πολλές φορές, υποκρισία και φόβο και οικονομική εξάρτηση. Σήμερα πολλοί άνθρωποι που ζουν οικονομικά εξαρτημένοι από το γάμο τους. Σου λέει τώρα: εγώ έχω πάρει ένα δάνειο με τη γυναίκα μου, το πληρώνω μισό-μισό. Άμα φύγω, συν ότι θα ακούσει και το κοινωνικό σχόλιο. Ξέρετε ότι η ελληνική κοινωνία και όλη η παγκόσμια κοινωνία, η δυτική, που έχει πουριτανισμό. Όλοι μπορεί να είμαστε κρυφά πονηροί και περίεργοι. Αλλά κανένας και αν μάθουμε ότι εσύ έκανες κάτι, είναι. Θα πέσουν όλοι πάνω. Κοίταξε πόσο λάθος και είσαι. Ακόμα στις μικρές πόλεις, αυτό μπορεί να ισχύει πολύ πιο έντονα από τις μεγάλες. Δηλαδή, σίγουρα. Το κοινωνικό στερεότυπο που είναι πολύ, πολύ αυστηρό και συγκεκριμένο το κλαίσιο. Πάντα υπήρχε. Πρέπει να ξέρεις ότι πάντα υπήρχε το κρυφό κομμάτι του γάμου. Το οποίο ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Που είτε διακριτικά είτε και αδιάκριτα, γιατί μπορεί να γίνει εισβολέας ο άλλος. Αν ο άλλος περιμένει να χαλάσει το γάμο σου και να πας μαζί του, θα χαλάσει το γάμο ίδιος. Αν είναι αυτό θα παρέμβει, θα στείλει μια φωτογραφία. Σήμερα με τα κινητά και τα συστήματα παρακολούθησης, αποκαλύψε πολύ γρήγορα. Μετά πρέπει να πάρεις θέση. Και θα σας πω κάτι για να το κρατήσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Το βασικό στοιχείο είναι ότι ο γάμος βουλιάζει όταν δεν ανανεώνεται. Αυτό κρατήστε σας. Δηλαδή, αν μου πείτε, εύκολο, όμως, αν μου πείτε μετά από 35 χρόνια, η μονογαμία είναι πιο ισχυρή ή η πολυγαμία. Θα σας πω, η μονογαμία είναι πιο ισχυρή. Με ποια έννοια? Με την ανανέωση. Διαφορετικά, η μονογαμία πεθαίνει. Πώς ανανεώνεται? Η ανανέωση δεν θα είναι. Ξέρετε, πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε με τον εγκέφαλό μας την οριμότητα μιας διαχείρισης των συναισθημάτων μας. Αν πιστεύω ότι τη γυναίκα μου μετά από 25 χρόνια θα τη δω σαν να είναι 25 πρώτες μέρες στη σχέση μας, δεν θα είναι. Αυτό δεν είναι βέβαια. Τη λέει και Παύλα. Ή θα ανοίγω το άλμπουμ και θέλω, κοίταξε εδώ πως ήσουν 25 χρονών και τώρα είσαι 55, κοίτα πως είσαι. Αυτό επίσης είναι τραγικό, είναι μίζερο. Εάν όμως μέσα σε μια σχέση που έχει ποιότητα, επικοινωνία δηλαδή, που έχει συναισθηματική αμοιβαιότητα, κάλυψη, που έχει ψυχική ανάγκη και σεξουαλικότητα, το σεξ. Παρότι ο γάμος σκοτώνει το σεξ μακροχρόνια, το σκοτώνει στη συχνότητα και στο περιεχόμενο. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν το ίδιο κέφι σεξουαλικά. Και θα σας πω για κάτι πιο τολμηρό. Υπάρχουν πια πολλοί μελετητές που λένε ότι σήμερα το σεξ αποδεσμεύεται από το γάμο. Ναι. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που μπορεί που να βιώσει μια σεξουαλική περιπέτεια και να μην απειληθεί ο γάμος σου. Μα αυτό είναι λέμε. Παράλληλη σχέση. Λέμε. Όχι. Τι παράλληλη είναι. Σχέση είναι η επαναληψιμότητα. Ενός δεσμού. Και το συναισθηματικό δέσμο. Και το απιστία, ρε παιδί μου, είναι δέσμο. Μια αρνητική λέξη. Με μια αρνητική. Γιατί ξέρετε τώρα παίζουμε με λέξεις και ο κόσμος μπερδεύεται. Άλλο το ευκαιριακό σεξ. Αυτό. Ο καθένας μπορεί να πέσει στην παγίδα ενός ευκαιριακού σεξ. Γιατί η πρόκληση των αισθήσεων. Και σήμερα όταν ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και αισθάνεται καταπιεσμένος. Σήμερα ο γάμος είναι πιο βαρύς από ότι πριν από 50 χρόνια. Άρα η ανάγκη να ξεφύγεις, να πας με μια σεξουαλική περιπέτεια είναι πιθανή. Η παράλληλη σχέση είναι δεσμός. Δηλαδή, με έναν άνθρωπο άλλον βιώνεις πράγματα που μπορεί με τη γυναίκα σου, με τον άνδρα σου, να μην τα λες ποτέ. Να μείνουμε σε αυτά, Θάνο μου.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μείνουμε και το θέμα είναι ατελείο. Θα πω μια φράση. Άρα, τελεία. Πες τη φράση. Όταν αισθάνεσαι ότι έχεις κενό με στη σχέση σου, μίλα στον σύντροφό σου. Το πρώτο κεφάλαιο είναι αυτό. Μη φοβάσαι, μη δηλιάσεις ότι θα σε χρεώσει ή θα σου πεισίσει ο ένοχος. Και από εκεί ξεκινάει το κακό στη συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θάνο.